Καταρχήν θα κάνω έκκληση στους εργαζομένους, εφόσον πρώτα πω ότι έχουν δίκιο, γιατί κάθε εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται στην ώρα του. Αλλά θα κάνω μια έκκληση να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Και αυτό διότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά, με βρέφη και είμαστε όλοι μια κοινωνία. Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να συντονίσει όλες τις διεργασίες εκείνες που πρέπει, ούτως ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να μην υπάρχει πρόβλημα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, το πρόβλημα δημιουργείται όχι από την πλειοψηφία των εργαζομένων, αλλά από συγκεκριμένους εργαζόμενους, των οποίων σεβόμαστε το πρόβλημα. Τους καλώ λοιπόν να επιστρέψουν και σημειώνω ότι δεν είναι μισθοδοσία του Δήμου, αλλά είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο ακολουθεί μια διαδικασία συγκεκριμένη από κεντρικό επίπεδο. Να σημειώσω ότι είναι ο μόνος Δήμος που έχει δύο βρεφολυβιακούς σταθμούς σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα ήθελα να πλατιάσω. Θα αναλύσω στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως πρέπει και όπως είδεστε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ούτως ώστε να κατανοηθεί πλήρως το πρόβλημα, σημειώνοντας τη συνεχή προσπάθεια για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Είπατε ότι δεν συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά μερικοί. Θεωρείτε ότι είναι υποκινούμενο αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι πραγματικό το πρόβλημα? Το πρόβλημα από την αρχή είπα ότι είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό και σημειώνω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους. Στις αστικές δημοκρατίες, και όχι μόνο, αυτός είναι απαράβατος νόμος. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθεί ο Δήμος να το επιλύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχει σταλεί επιστολή προσωπική δική μου προς τον κύριο Σκουλέτη, Υπουργό των Εσωτερικών, και αναμένουμε απάντηση επί του θέματος, ούτως ώστε να λειτουργούμε ως δομημένη πολιτεία. Αναφορικά με το διαχωρισμό των εργαζομένων που είπατε. Ναι, υπάρχουν εργαζόμενοι αορίστου χρόνου και υπάρχουν εργαζόμενοι με ορισμένο χρόνο. Οι οποίοι όμως και αυτοί από την επόμενη εβδομάδα δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε επίσκεψη. Σας είπα ότι είμαστε μια κοινωνία σε μια εποχή γενικότερης ένδυας και πρέπει να βρούμε τις συνιστώσεις εκείνες που επιλύουν τα κοινωνικά προβλήματα και αποφεύγοντας τις εντάσεις εποφελία όλων. Μαθαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να μεταφερθούν με νόμιμο τρόπο χρήματα και να καταβληθούν. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει. Περιμένουμε την απάντηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών του θέματος. Και στόχος του Δήμου είναι να επιλύσει το πρόβλημα όπως επιλύσει το πρόβλημα των εργαζομένων στην βοήθεια του σπίτι. Και στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα στη δομή της βοήθειας του σπίτι και επιλύθηκαν. Και εκεί οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά. Φροντίζουμε και σε αυτήν την περίπτωση να επιλύσουμε το πρόβλημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ωραία. Δημιουργείται όμως ένα εύλογο ερώτημα, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στην επίσχυση. Είναι μια κατάσταση που την ξέρετε. Προφανώς η ευθύνη, όπως λέτε, είναι στην κεντρική εξουσία. Αλλά φτάσαμε στην επίσχυση ώστε να γίνει μια κινητοποίηση. Γιατί αυτό, εφόσον γνωρίζατε ότι θα δημιουργηθεί το πρόβλημα, δεν το προσπαθήσατε λίγο νωρίτερα? Στον έναν, στους δύο, στους τρεις, πριν ξεκινήσουν να μην πληρώνονται. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και η προσπάθεια αυτή εκ μέρους του Δήμου αποδεικνύεται ότι και στην παρελθούσα χρονιά υπήρχε επιχορήγηση του Δήμου προς τη συγκεκριμένη δομή για να βλύνουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Υπήρχε όμως εν έτη 2017 μια κατάργηση του άρθρου 27 που καταργούσε τις λειτουργικές δαπάνες και την επιχορήγηση του Δήμου της τάξης των 900 και πλέον 1.000 δραχμών. Αυτό δημιούργησε προβλήματα και εκ των πραγμάτων είχε επιπτώσεις και στους εργαζόμενους.
που τονίζω ότι πρέπει να πληρώνονται και αγωνιζόμαστε καθώς πρέπει και όπως πρέπει, γιατί η εργασία είναι ιερό δικαίωμα. Δικαίωμα. Και η αμοιβή επίσης. Και η αμοιβή. Καλό λοιπόν τελειώνοντας τους εργαζόμενους, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, επικαλούμενος βεβαίως τα αλληλέγγυα αισθήματα προς τους γονείς που έχουν τα μικρά, να επιστρέψουν στις εργασίες τους, με τη διαβεβαίωση ότι οι προσπάθειες του Δήμου, που ήδη είναι σε πράξη, να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχουμε έρθει εδώ ούτε για να εναντιωθούμε στο Δήμαρχο, ούτε για να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους. Έχουμε έρθει εδώ γιατί δημιουργήθηκε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ο βρεφικός ο πρώτος σήμερα δεν λειτουργεί, οι γονείς δεν είχαν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν, κάποιοι από αυτούς είναι τελείως μόνοι τους, δεν έχουν παππούδες, δεν έχουν γιαγιάδες. Όπως καταλαβαίνετε, αναγκάστηκαν να καθίσουν σπίτι τους, έχουν πρόβλημα με τη δουλειά τους. Κάποιοι από εμάς είμαστε με το ΕΣΠΑ, χάνουμε το ΕΣΠΑ, δεν μπορούμε να πάμε ούτε στους ιδιωτικούς τώρα. Επιλέξαμε να μην πάμε στους ιδιωτικούς και να έρθουμε στο Δήμο, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ καλές δομές, έχουν πάρα πολύ καλούς ανθρώπους μέσα σε αυτούς. Έχουμε όμως πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πήραμε μία διαβεβαίωση από τον Δήμαρχο, την οποία έτσι κι αλλιώς την περιμέναμε, ότι προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα. Κατανοητά όλα. Όμως, αυτή είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους, έχει 10 χρόνια. Ο Δήμαρχος έριξε τον μπαλάκι, σε εισαγωγικά, στους εργαζόμενους και ζητάει την ανεκτικότητά τους και την επίοικιά τους. Για πόσο όμως να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι 10 χρόνια τώρα. Δεν λέμε ότι φταίει ο συγκεκριμένος δήμαρχος, είναι ένα πρόβλημα που έχει έρθει από παλιότερα χρόνια. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Σήμερα όμως έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, όχι για φέτος. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Το ξέραν το πρόβλημα. Γιατί δεν κάναν τις ενέργειες που κάνουν σήμερα όταν έπρεπε? Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τους βρεφικούς, μην τους λειτουργείτε. Φέτος δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι βρεφικοί. Μην μας βάζετε στη διαδικασία να κάνουμε χαρτιά, να μπαίνουμε σε διαδικασίες να φέρουμε τα παιδιά μας. Θα πηγαίναμε σε έναν ιδιωτικό σταθμό και αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ. Κυρία Τούφα, τη Δευτέρα που θα είναι κλειστός και ο δικός σας ο βρεφικός, αν δεν λυθεί το πρόβλημα, αν δεν πληρωθούν. Νομίζω ότι ο δικός μας ο βρεφικός έχει προθεσμία μέχρι τις 20 του μήνα. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα βρεθεί μία λύση. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, τι θα κάνετε? Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι δεν θα έχουν αφήσουν τα παιδιά τους, κάποιοι άλλοι που είναι μέσω του ΕΣΠΑ δεν μπορούν να βρουν πού θα τα αφήσουν. Υπάρχει πρόβλημα. Να ρωτήσω, έχετε ενημερώσει τη βουλευτή, την κυβερνητική βουλευτή για αυτή την κατάσταση? Εμείς ως γονείς όχι. Από ό,τι ξέρω όμως ότι οι εργαζόμενοι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια γενικώς έχουν πάει και στους βουλευτές, όποιος ήταν κάθε φορά, είναι όλοι ενήμεροι. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω ποιος θα το λύσει. Η εταιρεία θα το λύσει, ο βουλευτής θα το λύσει, ο Δήμος θα το λύσει. Δεν μας αφορά ποιος θα το λύσει το πρόβλημα.